Δεν κυρίες και κύριοι, κώδικας αυτοδιοίκηση, πορεία στους νομούς και τους δήμους της Βόρειας Ελλάδας, προσπάθεια να καταγραφούν τα αιτήματα, τα ζητήματα, τα προβλήματα, τα προτάγματα και τα προγράμματα των υποψηφίων νομαρχών και δημάρχων. Σήμερα ο κώδικας σταματά στο Δήμο Βέρεια, στην πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας. Προσκεκλημένη στο στούντιο ο ενενεργεία δήμαρχος, ο κ. Χρήστος Κουμπόπουλος. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Τρανταφυλλίδη. Και υποψήφιος δήμαρχος με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Η απέναντί του η κυρία Χαρούλα Οστουτζόγλου, υποψήφια δήμαρχος Βέρειας με την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κυρία Οστουτζόγλου. Και ακριβώς απέναντί της ο κ. Γιώργος Ορφανίδης, υποψήφιος δήμαρχος Βέρειας με τη στήριξη του ΚΚΕ και άλλων δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας. Καλησπέρα κύριε Ορφανίδη. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, Βέρεια, και βέβαια είμαι υποχρεωμένος λόγω των θεμάτων και των ζητημάτων που προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα να ξεκινήσω, κύριε Δήμαρχε, με την περίφημη υπόθεση, την τραγική υπόθεση του μικρού Άλεξ, που συγκλώνησε όχι μόνο τη Βέρεια αλλά το Πανελλήνιο. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, τι έχει αφήσει, τι σημάδια έχει αφήσει στην κοινωνία της Βέρειας, πόσο σας έχει επηρεάσει? Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Τρανταφυλλίδη. Να, συγχαρώ εσάς προσωπικά και τη διοίκηση της ΕΤ3 που διέθεσε χρόνο σε αυτές τις δημοτικές εκλογές προκειμένου να ακουστούν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, να εκθέσουν τα προγράμματά τους, τα οράματά τους, προκειμένου να αποφασίσουν οι συνδημότες για το ποιο δημοτική αρχή θα τους εκπροσωπήσει την επόμενη τετραετία. Δυστυχώς, ένα τραγικό γεγονός, η εξαφάνιση ενός μικρού παιδιού, του Άλεξ, συγκλώνησε την τοπική κοινωνία της πόλης μας και όχι μόνο, όπως είπατε, από την αρχή του έτους. Η εξαφάνιση έγινε αρχές Φεβρουαρίου και μέχρι τώρα, δυστυχώς, δεν βρέθηκε το παιδί. Ελπίζουμε ο Θεός να το έχει ζωντανό. Δυστυχώς, από την μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε από τα κανάλια, κυρίως από... Υπερβολική θεωρείτε? Από την υπερβολική. Κατάχρηση θα έλεγα. Έγινε από μερικές εκπομπές, από μερικούς συναδέλφους σας δημοσιογράφους. Έγινε πολύ μεγάλη ζημιά στην πόλη μας. Και νομίζω ότι έβλαψε και το ίδιο το θέμα του παιδιού. Η κοινωνία μας, η κοινωνία της Βέρειας νιώθει τραυματισμένη από αυτό το γεγονός. Δεν είναι αυτή η Βέρεια που παρουσιάστηκε κατά κόρον και σε βαθμό θα έλεγα κακουργήματος σε εισαγωγικά από κάποιους συναδέλφους σας δημοσιογράφους, κυρίως των Αθηνών και από τα παραθυράκια. Η Βέρεια έχει ιστορία στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στον κοινωνικό τομέα, στην αλληλεγγύη. Εννοείται προφανώς, για να ξεχωρίσουμε το δημοσιογραφικό γεγονός και τη δημοσιογραφική έρευνα, η οποία είναι και επιβεβλημένη και κατοχυρωμένο το δικαίωμα της έρευνας, από τη μια, με τις προεκτάσεις ή τις ερμηνείες ή τις αναλύσεις που έγιναν, πέρα του ρεπορτάζ δηλαδή και των πραγματικών γεγονότων, που παρουσίαζαν την Βέρεια ως το άντρο των παιδεραστών, το άντρο των... το σύνολο της πόλης δηλαδή. Δυστυχώς δεν είναι έτσι όμως. Ναι. Αρχικά η δημοσιότητα βοήθησε στο θέμα. Η κατάχρηση όμως που έγινε, σας είπα, από κάποιους συναδέλφους σας και από κάποιες εκπομπές, κυρίως πρωινές, για λόγους τηλεθέασης και μόνο, και όχι για προκειμένου να βοηθήσουν στην λύση του προβλήματος ή στην εξέβρεση του παιδιού, αλλά καθαρά και μόνο για λόγους τηλεθέασης, έβλαψε και το ίδιο το γεγονός, αλλά κυρίως έβλαψε την πόλη. Να ρωτήσω την κυρία Στουτζόγλου και να εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι είναι γυναίκα, ότι η εικόνα της μητέρας του Άλεξ, και όχι μόνο βέβαια αυτή, αλλά οι εκκλήσεις της κινητοποίησαν την τοπική κοινωνία, κινητοποίησαν τις μανάδες με την έννοια να δείξουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά τους, δημιούργησαν πιο πολύ την εικόνα της πόλης που ενδιαφέρεται, πέρα από το προσωπικό σου πρόβλημα, να διαφερθείς για ένα συνολικότερο πρόβλημα. Είναι αυτή η εικόνα? Και όχι ως μητέρα μόνο, αλλά και ως δημόσιο πρόσωπο, σαφώς, της πόλης. Και ως ταγός της πόλης, εκπρόσωπος των πολιτών, σαφώς. Θέλω να πω ότι η δημοσιότητα βοηθάει πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις, αρκεί να μην είναι κίτρινη η δημοσιογραφία που ασκείται. Και βοηθάει γιατί όταν βλέπεις ότι δεν εξιχνιάζεται κάτι, προφανώς θα πρέπει να συντηρείται
στη δημοσιότητα για να βρίσκονται κάποιοι σε εγρήγορση. Και τελειώνω εδώ με αυτό το κομμάτι. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ήταν μια πρωτόγνωρη για μας κατάσταση για την πόλη της Βέρειας. Πληγώθηκε ολόκληρη η πόλη. Και πιστεύω ότι έπρεπε να κάνουμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Έπρεπε δηλαδή μια πόλη η οποία είχε παράδοση παλαιότερα στον πολιτισμό, σε πάρα πολλούς τομείς, στον αθλητισμό, έπρεπε να αποδείξει ότι στέκεται όρθια και ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημά της και ότι το κοιτάει κατάματα. Εμείς δεν κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε. Και έτσι ας το δούμε και αυτοκριτικά, γιατί πάντοτε πρέπει να στεκόμαστε αυτοκριτικά απέναντι σε αυτά. Εγώ μπορώ να πω μία σειρά πραγμάτων που κάναμε ως Δημοτική Παράταξη και το θεώρησα υποχρέωσή μου να γίνουν. Όπως ήταν στις 23 Φεβρουαρίου... Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, λέτε. Επί του συγκεκριμένου θέματος. Ναι, ναι, ναι. Μην ξεχνάτε ότι είχε προηγηθεί ένας φόνος. Η Βέρεια υπέστηκε κάτι άλλο πριν από ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Έτσι την υπόθεση Κούσογλου, λέω. Λοιπόν, μετά είχαμε την εξαφάνιση του μικρού Αλέξανδρου. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζει να υπάρχει και πρέπει άμεσα να εξιχνιαστεί πια. Λοιπόν, έτσι θεώρησα υποχρέωση, επειδή ζούσαμε σε μια πόλη φοβισμένη. Δηλαδή διαπίστωσα ότι τον Φεβρουάριο, 3 Φεβρουαρίου εξαφανίστηκε το παιδί, η πόλη είναι φοβισμένη, οι γονείς περιμένουν τα παιδιά τους μαζεμένοι έξω από τα φροντιστήρια, από το μπάσκετ, από διάφορους χώρους, φοβόντουσαν να τα αφήσουν να κυκλοφορήσουν μόνα τους. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό που σκέφτηκα πρώτα ήταν να στείλω μια επιστολή στον κύριο Πολίδωρο, ο οποίος μόλις είχε αναλάβει κιόλας και πήγε στις 23 Φεβρουαρίου και να τον καλέσω όση δύναμη είχε η δική μου φωνή ως επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας, να τον καλέσω στην πόλη και να ενισχύσει με κάθε τρόπο την τοπική αστυνομία ώστε να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Έλαβα μια απάντηση η οποία έλεγε ότι έχει επιληθεί του θέματος η τοπική αστυνομία. Για να μην σας τα πω λίγο, επισκέφθηκα την αστυνομία. Στη συνέχεια ζήτησα από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα τον καιρό που γινόταν εκείνο το, που είχαμε εκείνο το ανατριχιαστικό σκηνικό του σκαψίματος έξω από το μάλιστα. Δημαρχείο. Ζήτησα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι εδώ και ο Δήμαρχος και ο κύριος Ορφανίδης να είναι το μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που ταλαιπωρεί την πόλη. Εισέπραξα μία απάντηση που δεν την περίμενα, ότι εκείνη την ημέρα είχαμε σοβαρότερα ζητήματα να ασχοληθούμε και έμεινε το θέμα εκεί. Μάλιστα. Βέβαια, εμείς αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση. Καταλαβαίνω. Κάναμε πάρα πολλές κινήσεις στην ενέργεια, εκκλήσεις στους υπουργούς δικαιοσύνης δημόσιας τάξης. Πήγαμε στον εισαγγελέα, καταθέσαμε. Πήρατε πρωτοβουλίες. Κάναμε πάρα πολλά είναι πράγματα. Είναι σημαντικό και νομίζω ότι η τοπική κοινωνία τα ξέρει. Έπρεπε όμως να τα κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι μάλιστα. Το ζήτημα. Θα απαντήσω ο κ. Δήμαρχος, είναι συγκεκριμένη. Να ρωτήσω τον κ. Ορφανή. Κάθε πόλη έχει την πίσω της αυλή. Τώρα είναι κοινό μυστικό ότι όλες οι πόλεις, από όσο μπορώ να ξέρω της Βόρειας Ελλάδας, δεν μπορώ να ξέρω και να έχω άποψη ούτε για την Πελοπόννησο, ούτε για τη Θεσσαλία, ούτε για την Ήπειρο, για τη Μακεδονία που μπορώ να ξέρω τους νομούς. Κάθε πόλη, είτε πρωτεύουσα, αντιμετωπίζει το μέγα πρόβλημα των ναρκωτικών. Και η εγκληματικότητα παράλληλα, σύν αυτά τα γεγονότα που σκάνε, που ενώ τα βλέπαμε στην τηλεόραση να συμβαίνουν σε άλλες χώρες, τώρα αρχίζουν και μας επισκέπτονται. Τι ακριβώς συμβαίνουν, αλλάζουν οι καιροί, τα ήθη, η εγκληματικότητα λαμβάνει άλλες μορφές και πώς αντιμετωπίζει και τι ρόλο έρχεται να παίξει απέναντι σε αυτά τα γεγονότα μια τοπική αυτοδιοίκηση, μια δημοτική αρχή, ένα δημοτικό συμβούλιο. Μένει στο ρόλο του παρατηρητή και γενικά βγάζουμε κάποιο ψήφισμα, μπορεί να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και ποιες μπορεί να είναι αυτές. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι μια παρατήρηση και θα πάω στην ερώτησή σας πολύ σύντομη. Τον αποκαλούμε τον Άλεξ σαν Άλεξ. Η μητέρα του σε όλες τις συνεντεύξεις και τοποθετήσεις που έκανε τον ονομάζει Αλέξανδρο. Αλέξανδρο. Πιστεύω ότι αυτό χρησιμοποιείται για να δοθεί πιο έμφαση στο πρόβλημα το οποίο προκύπτει λόγω του ότι το Άλεξ σημαίνει Αλλοδαπός. Μάλιστα. Και αυτό θα δεν ήθελα... έχει άδικο σε αυτό. Και αυτό θα ήθελα να τονιστεί. Δεν υπάρχει προσφώνηση της μητέρας η οποία να μην τον αποκαλεί Αλέξανδρο και όχι Άλεξ που τον αποκαλούμε εμείς.
Όσον αφορά την ερώτησή σας, όσον αφορά δηλαδή. Έχετε δίκιο και αυτό αποτελεί και αυτοκριτική δική μου. Συνεχίστε. Γι' αυτό και το έκανα. Καλά κάνατε. Και ολονών μας και καλά έκανε και το έθεσε ο κ. Όσον αφορά. Υποκρύπτει πραγματικά καλά αυτό το πράγμα. Ναι. Χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει, όντως περνάει μέσα από αυτή τη φράση. Απλώς έχει καταδείξει κώδικα. Ναι. Σαν το όνομα της εκπομπής. Ναι, κύριε Ερφάνη. Όσον αφορά τον προβληματισμό τον οποίο θέσατε, γιατί κατά μία προβληματισμός είναι και όχι μόνο δικό σας και όλων των πολιτών και δεν τα βλέπαμε σε άλλες χώρες, τα βλέπαμε στις τηλεοράσεις, στα έργα, στα σουδετικού τύπου πρότυπα ζωής κτλ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που συνέβη με τον Άλεξ, αυτό που συνέβη με την κυρία Κούσογλου και αυτό που συμβαίνει με το πρόβλημα της ανεργίας, ναρκωτικών, ζωής των παιδιών μας και επικοινωνητήτων διαφόρων, της παιδικής παραγωγικότητας, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που εξετάζαμε τον Άλεξ, δεν είναι παρεφερή ζητήματα και μόνα τους. Είναι όλα μαζί αλληλένδετα. Αυτό νομίζω που πρέπει εμείς να προσέξουμε και να προστατεύσουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σαν πολίτες, γιατί όχι. Και αν θα εκλεγούμε δηλαδή αύριο στην διαχείριση της Δημαρχίας, σημαίνει ότι αλλάζει κάτι, είμαστε παρόλα αυτά πολίτες Βέρες και της Ελλάδος. Εγώ αυτό που λέω και το πιστεύω είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να προβλέπει να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα και όχι να προκάνει τη στιγμή που εμφανίζονται όπως σήμερα. Πολύ καλά είπε η κυρία Σουτζόγλου ότι εμείς κάναμε μια σειρά διαδικασιών και ζητημάτων για να κινητοποιήσουμε να βρεθεί λύση. Πολύ καλά τα λέει ο νυν δήμαρχος κύριος Κουμπόπουλος ότι και εμείς λυπούμαστε, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που ασχολούνται σήμερα τουλάχιστον παραταξιακά για να λύσουν το πρόβλημα, κατ' εμέ θεωρείται ότι. Κατ' εμέ θεωρείται ότι εκ του πονηρού λειτουργούν. Μάλιστα. Αυτά θα έπρεπε να γίνονται πριν να συμβούν αυτά. Ή τουλάχιστον μετά με πραότητα. Μου δίνετε την ευκαιρία για να θέσω το ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο, για να πάμε στην ουσία και στις προτάσεις, γιατί είναι πολύ όμορφο να διαπιστώνουμε τις διαπιστώσεις, αλλά πολύ πιο χρήσιμο να καταθέτουμε προτάσεις λειτουργικές και εφαρμόσιμες, ρεαλιστικές. Αφού θυμίσω ότι το τελευταίο δεκαήμερο στην Αμερική θρηνούν σε σχολεία εμψυχρό εκτελέσεις παιδιών, μικρό παιδιών μέσα σε σχολικούς χώρους. Ας ελπίσουμε ότι και αυτό, χτυπάμε ξύλο, δεν θα έρθει και στα ελληνικά σχολεία. Λειτουργούν σε κάποιους δήμους τα συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας. Παραβατικότητας. Λειτουργεί τέτοιο συμβούλιο στο Δήμο Βέρης και αν η πρόληψη, να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς, που είπε ο κ. Στεφανίδης, θα μπορούσε να λειτουργήσει θεσμικά και χρήσιμα στο Δήμο Βέρειας. Το συγκροτήσαμε το Συμβούλιο Παραβατικότητας με τον προηγούμενο νόμο. Ήδη άλλαξε ο νόμος και στην τελευταία συνεδρίαση. Λειτουργήσε ουσιαστικά. Ναι, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει ουσιαστικά. Μάλιστα. Τροποποιήθηκε ο νόμος και στην τελευταία συνεδρίαση ορίσαμε τα νέα μέλη. Πέσαμε όμως μέσα στην προεκλογική περίοδο και όπως καταλαβαίνετε, αν κληθεί τώρα Συμβούλιο Παραβατικότητας, όλοι θα πούνε επειδή είναι προεκλογική περίοδος, γι' αυτό το κάλεσε ο Δήμαρχος. Όμως, κύριε Τρενταφυλλίδη, θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά που είπε η κυρία Ουσουτζόγλου. Είμαι 32 χρόνια στο Δήμο της Βέρειας με διάφορες ιδιότητες. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, με αφορμή και με κέντρο συζήτησης το θέμα του Αλέξανδρου. Και διορθώνω και εγώ το Άλεξ, αλλά η δύναμη της συνηθείας και η επιβολή μας το επέβαλαν τα ΜΜΕ το Άλεξ και όχι ότι έχει μια σκοπιμότητα που το λέμε Άλεξ ή να θυμίσουμε ή να δείξουμε ότι είναι άλλο δαπό το παιδί. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στην τελευταία προεκλογική περίοδο δεν συνέβη ποτέ στα χρονικά του Δήμου. Συνήθως οι παρατάξεις συζητούν, αντιπαρατίθενται πάνω σε προβλήματα της πόλης. Και θέματα. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα της πόλης, συγγνώμη που διακόπτω. Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Δεν είναι πρόβλημα της πόλης. Θα ήθελα, κύριε Τρενταφυλλίδη, ναι. Αυτή τη συνήθεια που έχει ο κ. Σουτζόγλου και στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην την μεταφέρει στην εκπομπή. Ναι. Θα σεβόμαστε ο ένας. Θα σεβόμαστε. Εάν δεν σεβόμαστε, θα μπορούσε και η κυρία Σουτζόγλου να δεχθεί ερώτηση από εσάς. Χάνει συχνά την ψυχραιμία της και διακόπτει τον συνομιλητή της. Για να χάσει ενδεχομένως τον ηρμό. Δεν τον χάνω. Ούτε την ψυχραιμία, ούτε τον ηρμό της σκέψης. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει με αφορμή το τραγικό γεγονός της εξαφάνισης του Άλεξ δεν συνέβη ποτέ στην τοπική αυτοδιοίκηση, ποτέ στο Δήμο μας. Οι παρατάξεις τα προηγούμενα χρόνια συζητούσαν για τα προβλήματα, για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία της πόλης.
Είναι αυτά, εδώ όμως, δηλαδή, όχι, είναι θέματα ίδρυψη και αποχέτευση και δεν είναι έτσι, η ασφάλεια είναι, των παιδιών μας, ας πούμε, των μαθητών. Δεν είναι το μόνο θέμα που απασχολεί, δεν είναι το μόνο θέμα που απασχολεί την κοινωνία της πόλης, η εξαφάνιση του παιδιού. Σαφώς θα αναφερθούμε στα θέματα. Κι όμως τα συγκινούν τα δοχεία της πόλης μας, τα τοπικά ΜΜΕ με τα κεντρικά των Αθηνών και καθόλου της Θεσσαλονίκης θα έλεγα, έχουν αναγάγει αυτή την προεκλογική περίοδο, σε αυτή την προεκλογική περίοδο το θέμα του Αλέξα, της εξαφάνισης. Ας μην όμως γενικεύουμε, όχι να μην γενικεύουμε, δεν είναι. Θέλω να υπερασπιστώ τους συναδέλφους μου, λοιπόν, αλλά νομίζω ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Όλοι κρινόμαστε και για αυτά που γράφουμε. Δεν αφορά αυτά το σύνολο, αφορά και μια εκάστη περίπτωση ξεχωριστά. Όταν μιλάμε για τα ΜΜΕ, δεν λέμε όλα, κύριε. Έτσι. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Κάποια. Θα λέμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη κάποια μέσα μαζική ενημέρωση. Νομίζω ότι η αιχμή της κυρίας Τζόγλου ήταν συγκεκριμένη. Αναλάβατε ως δήμαρχος. Αυτό θέλω και έρχομαι τώρα. Και έρχομαι τώρα στο θέμα. Και ως πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς ως διοίκηση του Δήμου κρατήσαμε διακριτική και υπεύθυνη στάση. Μάλιστα. Με πάνω από 15 κανάλια κάτω από το Δημαρχείο και γύρω-γύρω σε όλες τις γωνιές της πόλης. Δεν προλαβαίναμε να βγαίνουμε έξω. Είχαμε για ένα δημοσιογράφο με ένα μικρόφωνο μπροστά του. Δεν ήσασταν συνηθισμένοι. Εντάξει, εμείς δεν ήμασταν συνηθισμένοι, αλλά και ο κόσμος δεν ήταν συνηθισμένος. Λοιπόν, επί τρεις μήνες, επί τέσσερις μήνες, γράφτηκαν και ελέγχθηκαν πάρα πολλά. Μάλιστα. Θύχθηκαν πρόσωπα που πρόσφεραν στην τοπική αυτοδιοίκηση, που πρόσφεραν στην κοινωνία της πόλης. Μετά τις 16 του μηνός, για όλα αυτά που γράφτηκαν και για όλα αυτά που λέχθηκαν από ντόπιους και από άλλους ξένους δημοσιογράφους, ήθελα να ξέρω, η αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου που συμμετείχε ενεργά σε όλα αυτά, είναι συγκοινωνού δοχείο, και η κυρία Ουσουτζόγλου. Παρακαλώ, με αυτά ό,τι λέγεται να αποδεικνύεται, κύριε Τριανταφύλλου. Παρακαλώ, ό,τι λέγεται. Απευθύνεται στην συγκεκριμένη μορφή και αιχμή προς την κυρία Ουσουτζόγλου. Να σεβαστούμε τους τηλεθεατές. Θα ήθελα, πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Ουσουτζόγλου, ας μην προδικάζουμε. Γιατί μπορεί κάποιες από αυτές τις αναφορές, τις καταγγελίες και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων δημοσιογράφων να επιβεβαιωθούν στην πορεία. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Γι' αυτό ας κρατάμε δεύτερη, όμως εγώ σημειώνω τη δεύτερη διακοπή από την κυρία Ουσουτζόγλου. Και αυτό θα γίνεται όσο θα μιλώ. Θα διακόπτομαι συνεχώς. Θα με προστατεύσετε. Δώστε λοιπόν. Δώστε μια. Άρα να ολοκληρώσω εγώ την πρότασή μου. Τι κάναμε ως διοίκηση του Δήμου. Διακριτικά και υπεύθυνα. Σε μισό λεπτό. Κρατηθήκαμε. Ένα, δύο, τρία μέρες. Κρατηθήκαμε. Ναι. Μακριά από τις έρευνες, από τις αστυνομικές και από τις ανακριτικές. Δεν μπορεί, είναι αυτός ο ρόλος σας. Και βέβαια δεν είναι αυτός ο ρόλος. Όμως κάποιοι ήθελαν να παίξουν τον ρόλο του ερευνητή, του εισαγγελέα, του αστυνόμου, να κρίνουμε. Αυτούς που είπαν νωρίτερα. Δηλαδή λοιπόν, τα τοπικά μέσα, λέτε τα μέσα των Αθηνών. Και η κυρία Ιωσουτζόγλου. Ναι. Λοιπόν, μόνο και μήπως ο κύριος Ορφανίδης. Όχι. Ευτυχώς ο κύριος Ορφανίδης κράτησε και αυτό. Κάνετε αιχμή τώρα να απαντήσω. Μισό λεπτό. Βάλτε τα. Άλλο να ολοκληρώσω και να σα απαντήσω. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, αυτό το ρήμα το ολοκληρώνω. Αφήστε το, δεν υπάρχει θέμα ολοκλήρωση. Λοιπόν, κάνετε ένα σχόλιο να απαντήσει και είναι συγκεκριμένη προσωπική αιχμή. Σε ένα λεπτό, κύριε Ορφανίδη. Ναι, θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς έκανε ο Δήμος της Βέρειας αυτή την υπόθεση και τι ακριβώς κάνει στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Έτσι για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και επίσης παρακαλώ πολύ ό,τι ακούγεται εδώ να αποδεικνύεται. Διότι οι μέρες είναι πονηρές και δεν θα ήθελα να μπούμε σε τέτοια κανάλια. Δεν μπήκατε, λέτε, εσείς σε τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Σας είπα ότι κάναμε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Σε αυτές τις κινήσεις. Ευρύτερες πρωτοβουλίες, λέτε, προς την κοινωνία. Ευρύτερες πρωτοβουλίες όπου έπρεπε να συμμετέχει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Μείνατε όλοι μακριά από το. Έπρεπε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνες αποφάσεις να ενεργοποιήσει και την κοινωνία και να δείξουμε ότι η Βέρεια είναι μια κοινωνία που στέκεται όρθια. Δεν το έκαναν. Αυτό το κρατήσαμε διακριτική στάση. Σαφής η άποψή σας. Εσείς λέτε ότι δεν πήραν την πρωτοβουλία. Ο κ. Μαρασούς λέει ότι εμείς κρατήσαμε μια διακριτική θέση και στάση. Μα γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν υπεύθυνοι. Παρακαλώ. Κύριε Ορφανίδη, μία κουβέντα. Θα μου δώσετε το λόγο, θα βοηθήσω και την συζήτηση. Για βοηθήστε την. Νομίζω ότι το θέμα του Αλέξανδρου απασχόλησε και θα απασχολεί την κοινωνία μας. Νομίζω ότι δεν θέλω να εξετάσω αν ήταν διακριτική ή όχι των παρατάξεων και των πολιτικών προσώπων τα οποία κατεβαίνουν σήμερα, αύριο μάλλον στις εκλογές. Το ζήτημα όμως είναι
ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό το οποίο θα πρέπει να λυθεί όχι με μια προσπάθεια ή με ένα νόμο ή με κάτι. Μπήκαν στον πειρασμό ή, μια, ή η Δημοτική Αρχή ή η Μίζων Αντιπολίτευση να εκμεταλλευτεί αυτό το θέμα. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα απαντήσω ευθέως. Θα πω όμως κάτι άλλο που θα απαντιέται. Δεν νομίζω ότι και η κυρία Τζόγλου και ο κύριος Κουμπόπουλος θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την περίπτωση. Αυτό θα ήταν δηλαδή τραγελαφικό λάθος και δεν θα έπρεπε να συζητάμε καν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό όμως που πιστεύω ότι κάνανε λάθος και οι δύο παρατάξεις και οι επικεφαλής τους είναι ότι δώσανε τροφή στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, παρένθεση Αθηνών Γεράκια, με τις συνεντεύξεις, με τις τοποθετήσεις, καθημερινή βάση στην αρχή. Εγώ έτσι τα αποκαλώ, γιατί όταν ήταν πάνω από το χώμα που σκαβόταν για να βρουν το νεκρό παιδί, εμένα αυτό μου θυμίζανε. Δεν θα έπρεπε να δώσουν τόσο μεγάλη επέκταση. Αν διαγράψουμε αυτόν τον παρακλεισμό, εγώ δεν τον φοβάμαι. Παρακαλώ. Θα μου δώσετε το λόγο. Και θα παρακαλούσα τελειώνοντας, αν είναι επειδή αυτό το θέμα ήδη μας ταλαιπωρεί, να προχωρήσουμε σε θέματα τα οποία όντως μην πάμε σε εκλογές. Είναι ανοιχτό ακόμα. Είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα. Να το σεβαστούμε. Κύριε Τζόγλου, έχετε πάρει το λόγο ήδη δύο φορές για το θέμα αυτό. Τι θέλετε, πολύ σύντομα. Μα κάναμε πάρα πολλά πράγματα για το θέμα αυτό και νομίζω σε σοβαρή κατεύθυνση. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν θα σέρνονταν τίποτε για όλους μας στα κανάλια, στη δημοσιότητα, εάν είχε ακολουθήσει και ο κύριος Δήμαρχος την τακτική που ακολουθήσαμε εμείς. Ακούστηκαν ονόματα, πήγαμε στον εισαγγελέα αμέσως. Είπαμε αυτά είναι, σας παρακαλούμε, προκειμένου να τελειώνει αυτό το ζήτημα. Είστε σαφείς. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ, κύριε Τζόγλου. Παρακαλώ, εντάξει. Θα σας δίνω εγώ το λόγο, θα τον παίρνω εγώ το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να κλείσετε αυτό το θέμα με μια φράση? Με μια φράση δεν μπορεί να κλείσει. Με μια φράση, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Από τον Φεβρουάριο, από τον Μάρτιο, η αρμόδια αντιδήμαρχος παιδείας και κοινωνικής πολιτικής συγκάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς πάνω από 4 φορές και συζήτησαν για αυτό το θέμα. Ένα. Δεύτερο, η μερίδα στις 31 Μαΐου, πριν ακόμα ξεσπάσουν και έρθουν τα κανάλια στη Βέρεια, η μερίδα στη στέγη γραμμάτων και τεχνών για την οικογένεια, το παιδί. Με αφορμή πάλι το θέμα του Αλέξανδρου. Να κρατήσουμε ζωντανό. Παρακαλώ, κύριε Τζόγλου. Την κοινωνική πολιτική και τη συμβουλευτική κοινωνική. Είστε σαφείς. Εμπιστευτείτε το κριτήριο. Εμπιστευτείτε το κριτήριο των πολιτών τη Βέρεια που ξέρουν, γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται, κρίνουν και συγκρίνουν και αυτοί θα αποφασίσουν. Διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή στην άποψη μας συζήτηση, κώδικας αυτοδιοίκηση, εστιάζουμε στο Δήμο Βέρειας, προσεκλημένοι στο στούντιο οι υποψήφοι δήμαρχοι, ο κύριος Κουμπόπουλος, η κυρία Σουτζόγλου και ο κύριος Ορφανίδης, και να αρχίσουμε τον νέο κύκλο από την κυρία Σουτζόγλου. Θέμα ανεργία, παύλα αγροτικά προϊόντα. Ένα θέμα, ένα πρόβλημα που απασχολεί σχεδόν όλους τους νομούς της χώρας, ιδιαίτερα τους νομούς Κεντρικής Μακεδονίας και προφανώς και την Βέρεια, και αν το συσχετίσουμε και με το ροδάκινο ως κατεξοχήν αγροτικό προϊόν του νομού Ημαθίας και της Βέρειας, τότε θα καταλάβουμε ότι μάλλον τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι. Η Βέρεια στηρίζεται με το ένα της το πόδι στην αγροτική, στο αγροτικό κομμάτι, και με το άλλο της το πόδι στον τουρισμό, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ή όπως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Βέβαια, το θέμα της ανεργίας δεν έχει άμεση σχέση με τον γεωργικό τομέα ή όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Η ανεργία έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη και έτσι τουλάχιστον την αντιμετωπίζουμε εμείς. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο αναπτυξιακό σχέδιο που πάνω σε αυτό να στηρίζεται και να πορεύεται η κάθε δημοτική αρχή ώστε να αντιστραφεί η οικονομική κατάσταση. Μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά μια δημοτική αρχή στην ανεργία. Στην ανεργία. Σε θέματα, αν εξαιρέσουμε τις δημοτικές επιχειρήσεις μπορεί ή τα έργα με αυτοεπιστασία ή ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων έργων, τι άλλο μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή? Υπάρχουν ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενδεχομένως. Υπάρχουν πολλοί τομείς ανάπτυξης. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή στη Βέρεια έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά μας. Έτσι, κλειστά μαγαζιά, ανεργία, πρώτο πρόβλημα κατά την άποψή μου.
Υπάρχουν όμως προγράμματα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουμε δει. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός. Δεν έχουμε χάσει, έργα, έχουμε χάσει ευκαιρίες. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα? Θα σας πω, από τα έργα ή από τα... Ένα παράδειγμα από τον κάθε τομέα που αναφέρατε. Λοιπόν, για να μιλήσει και συγκεκριμένα και ο Δήμαρχος. Ναι, ναι. Να υπάρχει, ας πούμε, το μεγάλο έργο της αστικής ανάπλασης, το οποίο προχωράει, το πρόγραμμα της αστικής ανάπλασης, όπου είναι ενταγμένα έργα και προχωρούν σε όλους τους διπλανούς δήμους. Στον δικό μας το Δήμο δεν έχει ξεκινήσει κανένα ακόμη από αυτά τα έργα. Λέω ένα παράδειγμα από τα πάρα πολλά που θα μπορούσα να σας πω. Είναι ενταγμένα μεγάλα έργα. Είναι ενταγμένα από το 2002, τον Ιούνιο, και δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτε. Βάλτε μια τελεία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ορφανίδη. Για το συγκεκριμένο θέμα, κύριο Ορφανίδη. Να σας πω. Ανεργία. Η ανεργία, αν το γνωρίζετε καλά, κύριε Τριανταφυλλίδη, ανέρχεται στον νομό η Μαθία στο 17%. Είναι από τους πιο υψηλούς, μάλλον ποσοστό πιο υψηλό στους νομούς της Ελλάδος. Χτυπάει κατεξοχήν νέους και γυναίκες. Χτυπάει κατεξοχήν νέους και γυναίκες. Θα συμφωνήσω κι εγώ. Ρωτήσατε αν οι Δήμοι μπορούν να κάνουν κάτι για το ζήτημα της ανεργίας. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μπορούν να κάνουν πολλά, αλλά όχι θαύματα. Mm-hmm. Είχατε πει και αναφέρετε τοπικοί, δημοτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις κτλ. Ούτε και αυτοί βοηθάνε σήμερα στην επίλυση της ανεργίας, στο Δήμο Βέρειας και νομίζω και σε όλους τους νομούς της Ελλάδος. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό νούμερο, ότι το 40% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις δημοτικές είναι με ορισμένο χρόνο συμβάσεις, δίμηνα, τρίμηνα, τετράμηνα, εξάμηνα, οχτάμηνα. Γνωρίζετε πολύ καλά και δεν θέλω να αναφερθώ εδώ πέρα το πόσο πληρώνονται, αν έχουν ασφάλεια ή δεν έχουν και πώς επιλύεται και αν επιλύεται τελικά το πρόβλημα της ανεργίας με αυτό το ζήτημα. Εργαζόμενοι σε ομοιρία, λέτε δηλαδή. Βεβαίως. Της ομοιρίας και των δημοτικών εκλογών, των τοπικών μάλλον και των εθνικών. Γιατί ο κ. Κουπόπουλος κάποτε στην αντιπολίτευση όταν ήταν, έλεγε ότι αυτά είναι ασπιρίνες. Σήμερα όμως λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Και η κ. Τζόβλου βέβαια δεν αντιστέκεται σε τέτοιες μορφές συμβάσεις εργαζομένων. Και αν αντιστέκεται να μας το πει. Πέρα από αυτό, ήθελα να πω και κάτι άλλο και να τελειώσω. Παρακαλώ, κύριε Τζόγλου. Η κυρία Τζόγλου και καλά έκανε να αναφέρεται ότι χάθηκαν πολλά μεγάλα έργα. Εγώ θα σας πω τρία της Βέρειας που γίνανε, όχι επί Δημαρχίας Κουμπόπουλου. Γίνανε το υπόγειο πάρκ της πλατείας Δημαρχείου, έγινε το κέντρο τεχνών που είναι ένα στόλι ιδεώντος κόσμο για τη Βέρεια και έγινε και θέλει να γίνει και το κολυμβητήριο. Σας πληροφορώ ότι αυτά τα έργα δεν αγοράστηκε ούτε ένα καρφί για να καρφώσουν σανίδι από την Βέρεια ή από τον νομό. Απορώ εγώ και ρωτώ. Δηλαδή. Από το τοπικό δυναμικό. Για εργαζόμενους δεν το συζητάμε. Απορώ εγώ και ρωτώ πώς αυτά τα μεγάλα έργα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Γιατί δεν μιλάμε για αναπτυξιακά έργα. Μιλάμε για έργα υποδομών. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, για απάντηση. Ρωτήσατε για την ανεργία, κύριε Τριανταφυλλίδη, και ακούσαμε οτιδήποτε άλλο εκτός από την ανεργία και πώς αντιμετωπίζετε αυτήν και από τους δύο συνομιλητές. Όντως η ανεργία είναι σε ποσοστό υψηλό στην Βέρεια και στην Ημαθία. Στη Βέρεια αγγίζει το 15-17% όπως λέει ο κύριος Ορφανίδης και στην Άωσα πολύ περισσότερο. Ξέρετε ότι η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή νομός Ημαθίας είναι αγροτικός νομός. Από τη στιγμή που συρρυκνώθηκε το αγροτικό εισόδημα και αυτό συρρυκνώθηκε από τη δεκαετία του 90, της αρχής του δεκαετία του 90 και μετά με την κατάρρευση των καθεστώτων των ανατολικών κρατών, με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας κλπ. Χάθηκαν, για να μην αναλύσω εδώ, χάθηκαν πολλές αγορές της κεντρικής Ευρώπης, ώσπου να πάμε εμείς στα αγροτικά προϊόντα μέσω ηγομηνίτσας στην Γερμανία, στο Μόναχο, η Ιταλή και οι Ισπανοί μας προλάβαιναν. Εν πάση περιπτώσει, συμπαρέσυρε η συρρήκνωση του αγροτικού εισοδήματος και μια σειρά εισοδήματα άλλων επαγγελμάτων. Ανεργία λοιπόν. Υπάρχει το εξής οξύμορο σχήμα. Από τη μία να μιλούμε όλοι για ανεργία και από την άλλη να φέρνουμε 10.000 οικονομικούς εργάτες, μετανάστες. Από Αλβανία, από Βουλγαρία, από τα Βαλκανικά κράτη. Πώς εξηγείται αυτό? 10.000 αγροτοεργάτες φέρνουμε κάθε χρόνο, για 6 μήνες. Μάλιστα. Σε τι ποσοστό αναλογεί αυτό στην Ελλάδα? Λέτε ανεργία. Δηλαδή ότι ουσιαστικά τις λοιπόν χειρονακτικές αυτές εργασίες δεν τις κάνει κανένας πλέον, ναι, ναι. Που τελειώνει το λύκειο. Τις αναθέτει το η τοπική το κοινωνία λύκειο, ναι. Στους οικονομικούς μετανάστες. Οι νέοι μας, εμείς, εγώ, ο κ. Ορφανίδης, κ. Σουτζόγλου, δεν ξέρω,
Δουλέψαμε και στα χωράφια και στις οικοδομές και παντού. Κάναμε χειρονακτικές εργασίες. Τα παιδιά σας γιατί δεν δουλεύουν τα χειρονακτικές εργασίες. Τα παιδιά σήμερα δεν δουλεύουν. Πρέπει να γίνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή διευθυντές. Ο Δήμος λοιπόν που δεν έχασε κανένα κονδύλι από κανένα μεγάλο έργο. Και τα έργα των αστικών αναπλάσεων εγκρίθηκαν και προχωράνε. Και δεν εγκρίθηκε το πρόγραμμα των αστικών αναπλάσεων του 2002, αλλά εγκρίθηκε το Μάιο του 2003. Ετοιμάσαμε τις μελέτες που ήταν επίπονες, που ήταν δύσκολες να γίνουν. Μας πέτυχε και ο νόμος του Σουβλιά και τις ξαναρχίσαμε από την αρχή. Και ήδη έχει εγκριθεί. Σας έβαλε μια συγκεκριμένη αιχμή. Θα μείνουμε στο θέμα. Η πλατεία ορολογίου. Το έργο έχει ξεκινήσει. Για το πρόγραμμα αστικής ανάπλασης. Τρίτη φορά, αυτό λέω κύριε Τριανταφυλλίδη, τρίτη φορά διακόπτομαι όμως. Σημειώντε σας παρακαλώ. Και η πλατεία. Σας επιτρέπω να με διακόπτετε κι εσείς. Και η πλατεία, κύριε Τριανταφυλλίδη, και η πλατεία, η ανάπλαση της πλατείας ορολογίου που είναι έργο των αστικών αναπλάσεων με 1 εκατομμύριο ευρώ και ο καθαρισμός και ηλεκτροφωτισμός της Κήτης Τρυποτάμου που είναι έργο των αστικών αναπλάσεων με 700.000 ευρώ είναι έτοιμα και δημοπρατούνται αυτόν τον μήνα. Το δρόμο Σέλη Άνω Σέλη, των ορεινών όγκων, το άλλο πρόγραμμα που είναι ενταγμένο και αυτό στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με 3 εκατομμύρια ευρώ δημοπρατήθηκε και υπογράψαμε την σύμβαση. Η σύνδεση Σέλη, Άνω Σέλη και φιλοδοξούμε στο επόμενο πρόγραμμα να συνδεθεί το Άνω Σέλη με τα 3-5 πηγάδια. Να συνδεθούν τα δύο χιονοδρομικά κέντρα του νομού μας. Όλα λοιπόν τα έργα και των αστικών αναπλάσεων και του ανατολικού, του όγκου, του Βερμίου υλοποιούνται. Έγιναν οι μελέτες και υλοποιούνται. Αυτά τα έργα έχουν δώσει δουλειά σε τοπικό. Δεν άρχισαν. Δημοπρατούνται. Τώρα, τα δύο σχεδιασμού. Ένα δημοπρατήθηκε. Το έχει εργολάβος. Αυτά που σας ανέφερα όμως δεν δώσανε. Μάλιστα. Και υλοποιήθηκαν. Τα δύο ήταν τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται το κολυμβητήριο. Γίνεται το κολυμβητήριο. Εργολάβος το πήρε. Δεν θα τον πω εγώ ποιους εργάτες και τεχνίτες θα προσλάβει, ούτε από πού θα ψωνίσει τα υλικά του. Μακάρι να τα ψωνίσει από τη Βέρεια. Ποιος δήμαρχος, ποια Δημοτική Αρχή δεν θέλει να ψωνίσει τα υλικά του. Από την απορροφητικότητα, από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κλπ. Θα μπορούσαμε να είμαστε. Γιατί ενδεχομένως ο νέος που θα τον είχατε απέναντί σας σε μια καφετέρια ή στο δρόμο. Και λοιπά, θα μπορούσε να σας πει, να σας ρωτήσει αν αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες για να του δώσετε μια ευκαιρία να μπει και αυτός στην εργασία, στην αγορά εργασίας. Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο προχωρημένοι από πλευράς μελετών, αλλά η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου είναι αυτή. Αυτό είναι το επίπεδό της, αυτές είναι οι δυνατότητες. Έτσι μπόρεσαν και προχώρησαν τις μελέτες. Θα μπορούσαν, λέω, και αν δεν άλλαζε το νομικό καθεστώς. Θέλω να ρωτήσω παρακαλώ με τον νόμο Σουφλιά. Και αν δεν άλλαζε το νομικό καθεστώς με τον νόμο του Σουφλιά που αναγκαστήκαμε να ξαναφτιάξουμε τις μελέτες από την αρχή, θα είχαν υλοποιηθεί και τα δικά μας. Κύριε Φανιδή, να ρωτήσω αυτόν τον κύκλο, το ξεκινήσω από τον κύριο Φανιδή. Θα έχετε το λόγο, κύριε Σουτζόπουλο. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Σε αυτό που μόλις είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι την ίδια ώρα που υπάρχει ανάγκη για εργατικά χέρια, τα εργατικά χέρια απορροφώνται από τους οικονομικούς μετανάστες, γιατί το ντόπιο εργατικό δυναμικό ουσιαστικά αρνείται, αν κατάλαβα σωστά αυτό, αρνείται να δουλέψει είτε στο εργοστάσιο μεταποίησης αγροτικών προϊόντων ή στο χωράφι να μαζέψει τα ροδάκινα ή σε άλλες εργασίες χειρονακτικές που ενδεχομένως να θεωρούνται και μειωτικές για την προσωπικότητα του νεαρού καλομαθημένου ή της νεαρής καλομαθημένης. Συμβαίνει αυτό ή ο κ. Μας προσπαθεί να δικαιολογήσει κάποια πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση απάντηση και δεν θέλω να απαντήσουν. Όντως, αυτό είναι το νούμερο των οικονομικών μεταναστών στο νομό. Υπάρχουν όμως 860 αιτήσεις διμηνητών για τα σκουπίδια για 60 θέσεις. Έτσι. Και αυτοί ήταν οικονομικοί μετανάστες ή βεριώτες πολίτες. Έτσι. Ένα σημαντικό αυτό. Και ένα δεύτερο. Ναι, απαντήστε. 860 αιτήσεις. Όχι. Υπάρχουν ούτε 60 θέσεις, 60 τους παρακαλάμε να έρθουν. Διμηνίτες δεν έρχεται κανένα στο Δήμο. Προφανώς κάνει άλλο. Θέλει τους τετραωρίτες της υπηρεσιακής απασχόλησης. Εκεί όντως υπήρχαν 900 αιτήσεις. Συμφωνώ, κάνω λάθος εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. 900 αιτήσεις για πόσες θέσεις? Για 60 θέσεις. Της υπηρεσιακής απασχόλησης. Δεν ήταν ορισμένη, ήταν μερικής απασχόλησης. Η κυρία Ουσουτζόγλου νομίζω ότι το γνωρίζει. Άρα δηλαδή. Θέλουμε να δείξουμε τι, ότι επειδή υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες δεν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα ή μήπως αυτοί δεν αποτελούν εργατικό δυναμικό της περιοχής μας. Γιατί αν θέλουμε να τους ξεχωρίζουμε, θα το πούμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν τους ξεχωρίζω. Πέραν αυτού, θεωρώ ότι μεγάλα έργα στο νομό δεν γίνονται.
Εγώ καταρχήν το επάγγελμά μου είναι αρχιτέκτονος. Σας πληροφορώ ότι εργοστάσια καινούρια τα οποία να οικοδομηθούν σήμερα δεν υπάρχουν στο προγραμματισμό. Κλείσαν όμως πάρα πολλά. Και η ανεργία βέβαια δεν είναι μόνο τη Γιατί φέρες. Κλείσαν, το συγκεκριμένο επιχειρηματικό αντικείμενο δεν ευδοκιμούσε ή χρειάστηκε να μεταναστεύσουν στις γειτονικές χώρες, ήταν φασόνιο. Ένα σημαντικό άλλο. Είναι η μετανάστευση της κλωστοϊφαντουργίας από την περιοχή της Νάουσας πιο συγκεκριμένα και έφυγε σε τρίτες χώρες, μάλλον γειτονικές χώρες. Το γνωρίζετε πολύ καλά και έχετε κάνει και εσείς ρεπορτάζ από ό,τι στην τηλεόραση C3. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Βέβαια, αυτό απασχολεί περισσότερο την περιοχή της Νάουσας αλλά και του νομού. Γιατί ο Ναουσιός μπορεί να δουλέψει βέβαια όπως και ο Βεργιώτης στην Νάουσα. Όσον αφορά όμως τα μεγάλα έργα, και το επαναλαμβάνω γιατί δεν έγινε κατανοητό, και αυτά που λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι θα γίνουν στη Βέρεια, δεν απασχολούν τα κοινωνικά. Είστε σαφείς. Κυρία Ουσουτζόγλου, λοιπόν, σε αυτά τα δύο είναι θέματα πάρα πολλά που πράγματα. Ναι, θέθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με πολιτικές ψηφοθυρίες, αλλά με την αιμονή στην ανάπτυξη, και ακριβώς έχω και εγώ, γι' αυτό έχω αυτή την αιμονή. Θα έρθω σε αυτό που είπε ο κύριος Ορφανίδης. Κάποτε συναντούσες στο δρόμο ανθρώπους και σου λέγανε είμαι νοσοκόμα ας πούμε και θέλω μια δουλειά, αν βρεις κάτι ή αν ακούσεις κάτι να μου πεις. Σήμερα συναντάς στο δρόμο ανθρώπους και σου λένε μια δουλειά ό,τι να είναι. Σημαίνει ότι η ανεργία υπάρχει. Αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος και σε συνεργασία και με το Εργατικό Κέντρο και με όλους τους συναρμόδιους φορείς είναι να την καταγράψει αυτή την ανεργία, να ξέρει τι γίνεται στο σπίτι του, έτσι, να ξέρει τι ακριβώς υπάρχει, την πραγματική ανεργία, έτσι. Λοιπόν, αλλά ο αντίλογος αυτός εκεί να είναι ότι αν υπάρχει παράρτημα του ΟΑΕΔ, ικανοποιεί ακριβώς αυτή την ανάγκη της καταγραφής της ανεργίας. Πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ όλων. Και ο Δήμος έχει αρμοδιότητες σε όλα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και πρέπει να έχει άποψη για όλα, για ό,τι συμβαίνει στο σπίτι του. Το ζήτημα είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να μειωθεί η ανεργία με το μεγάλωμα της πίτας, έτσι, όχι με ψηφοθυρικές προσλήψεις. Δεν λύνεται έτσι το ζήτημα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος, υπόθηκε για έργα μεγάλα τα οποία γίνανε και δεν αγοράστηκε ένα καρφί. Αυτά τα έργα όμως, δεν ξέρω από πού αγοράστηκαν τα καρφιά και τα σανίδια. Αυτά τα έργα όμως, εάν αξιοποιηθούν όπως πρέπει να αξιοποιηθούν, δηλαδή το συνεδριακό κέντρο, αν έχει ένα συνέδριο το μήνα, καταλαβαίνετε τι είναι για την πόλη, για μια μικρή πόλη όπως είναι η Βέρεια. Πριν το 2002, αν δεν απατώμαι, έγινε ένα μεγάλο συνέδριο, τελευταία, πριν αλλάξει η Δημοτική Αρχή, και έφερε μόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού 60 εκατομμύρια δραχμές. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι εργαλεία ανάπτυξη. Είναι εργαλεία που μπορούν να φέρουν οικονομικούς πόρους, αρκεί να χρησιμοποιηθούν σωστά. Ένα τελευταίο. Υπόθηκε ότι ο μηχανισμός του Δήμου και λοιπά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Έχουμε 25, αν δεν απατώμε, τεχνικούς, οι οποίοι σίγουρα μπορούν να κάνουν μελέτες. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Από την άλλη μεριά, έχουν προσληφθεί ειδικοί συνεργάτες, οι οποίοι υποτίθεται ότι προσελήφθησαν για να διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα ή να αναζητούν ευρωπαϊκά προγράμματα ή νέες πηγές χρηματοδότησης, και οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με τον απολογισμό του Δημάρχου, σε σχέση με το κομμάτι των ειδικών συνεργατών, ασχολήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, και είναι και καλοπληρωμένοι, λοιπόν, ασχολήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με την διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, θεατρικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεις βιβλίων. Ακριβώς. Ενώ υπάρχουν τρεις δημοτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον πολιτισμό και οι οποίες, αφού ασχολούνται άλλοι με αυτό το αντικείμενο, προφανώς. Να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο. Προφανώς από αυτό που λέτε, κυρία Στουτζόγλου, αν εκλεγείτε εσείς. Αυτό είναι σπατάλη. Αν εκλεγείτε εσείς, δεν θα έχετε ειδικούς συνεργάτες. Έχει μια διαφορά. Παίρνει ειδικό συνεργάτη για να ασχοληθεί με κάτι. Απαραίτητοι είναι οι ειδικοί συνεργάτες. Απαραίτητος είναι ο τεχνοκρατικός μηχανισμός. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά ο ειδικός συνεργάτης δεν θα ασχολείται με το να μαζέψει ένα συγκρότημα που θα παίξει του Μπερλέκη, Λιραούτ κτλ. Αυτά είναι δουλειές της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού. Ο Δήμος συμβάλλει στην
στη βοήθεια του προβλήματος του, στην επίλυση του προβλήματος της ανεργίας και με την πρόσληψη έργα του τεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και με τα προγράμματα της μερικής απασχόλησης, γυρίζω εν παρόδο ότι είπα 900 αιτήσεις ήταν για 60 θέσεις, όχι ειδικοτήτων έργα του τεχνητών, αλλά άλλων φυσικοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, για στελέχωση των ΚΑΠΗ, των βρεφονιπιακών σταθμών και των λοιπόν δημοτικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων του Δήμου. Δεν ήταν έργα του τεχνίτες δηλαδή αυτοί οι 60. Ναι. Πάντως φαίνεται ότι η αντιστοιχεία είναι εντυπωσιακή. 900 αιτήσεις για 60 θέσεις. 60 θέσεις, ναι. Είναι εντυπωσιακή. Και βέβαια. Σας είπα για 60. Υποδηλώνει δηλαδή ότι δεν είναι μόνο το θέμα των οικονομικών μεταναστών. Υπάρχει πυρήνας ανεργίας πολύ ισχυρός. Ναι, για 15 όμως διαφορετικές ειδικότητες, για σχολικούς. Ναι, σαφώς. Έτσι, σας είπα, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγους. Πήραμε. Κάναμε πρόγραμμα. Γιατί χρησιμοποιήσατε κατά τον τρόπο τους ειδικούς σας συνεργάτες, όπως είπε η κυρία Σουηδία. Θα φτάσω και στους ειδικούς. Φτάστε σε αυτό και θα πάμε. Στους ειδικούς συνεργάτες, να πούμε για την ανεργία. Εκμεταλλευτήκαμε όλα τα προγράμματα του ΑΕΔ, συνεργαζόμενοι του ΑΕΔ. Μόνο 25 άτομα με ειδικές ανάγκες πήραμε, κύριε Τρενταπλή. Στις δημοτικές επιχειρήσεις ποτέ άλλοτε δεν έγινε. Ήμουνα πρώην διευθυντής του Δήμου και γνωρίζω. Ναι. 25 άτομα με ειδικές ανάγκες προσλάβαμε αυτήν την τετραετία στις δημοτικές επιχειρήσεις. Όχι για ψηφοθυρικούς λόγους, αλλά για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. 10 άτομα που έκαναν απεξάρτηση από ναρκωτικά. Και αυτά εκμεταλλευόμενοι ειδικό πρόγραμμα του ΑΕΔ. Μάλιστα. Στα έργα με αυτεπιστασία. Εργατοτεχνίτες και όπου αλλού μπορούμε, ειδικούς συνεργάτες. Συστήσαμε πέρυσι το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών. Προσλάβαμε έναν συνεργάτη να ασχοληθεί με θέματα ευρωπαϊκά. Κάναμε 3 ημερίδες και για την νέα αγροτική πολιτική και για την παιδεία στην ευρωπαϊκή της διάσταση και είχαμε 700 συμμετοχές από όλη την Κεντρική Μακεδονία εκπαιδευτικών. Σας έφεραν προγράμματα αυτοί οι ειδικοί συνεργάτες. Και βέβαια φέραν προγράμματα. Ποια προγράμματα εκμεταλλευτήκαμε. Σας είπα. Μάλιστα. Κοινωνία της πληροφορίας. Εντάξαμε όχι μερίδες. Για προγράμματα. Σας είπα. Εκμεταλλευτήκαμε. Κοινωνία της είμαστε πληροφορίας. Είμαστε ο πρώτος. Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Πέμπτη φορά με διακόπτη, κύριε Σουτζόγλου. Αν θέλει να προκαλέσει τον διάλογο, δεν είναι κατά ανάγκη κακό, κύριε Τριανταφυλλή. Δεν μπορεί να είστε στην. Δεν θέλετε το διάλογο. Όπως σέβομαι. Τον συνομιλητή θέλω να με σέβετε. Μάλιστα. Και να σας πω και σας είπα, κύριε, έφεραν προγράμματα. Λέτε έφεραν προγράμματα. Σεβάστηκα εσάς και ήρθα στην εκπομπή. Γιατί ξέρω με ποιο τρόπο κάνει το διάλογο η κυρία Σουτζόγλου. Την ξέρουμε καλά 4 χρόνια. Δεν αφήνει ποτέ τον συνομιλητή της να παρακαλώ, ολοκληρώσει. Απαντήστε. Είπα προγράμματα, κοινωνία της πληροφορίας. Εντάξαμε ήδη και δημοπρατήθηκε προχθές. 26 του μηνός το δίκτυο των οπτικών ινών. Για το ίντερνετ. Δεύτερο πρόγραμμα που υποβάλαμε τώρα. Αλλά οι ειδικοί συνεργάτες είναι για να φέρουν μόνο ευρωπαϊκά προγράμματα. Είχαμε 4 αντιδημάρχους. 3 αντιδημάρχους, 3 ειδικούς συνεργάτες μπορούσαμε να πάρουμε. Ο ένας συνεργάτης ήταν οικονομικών, ο άλλος ήταν δημοσίων σχέσεων και ο άλλος ήταν για τεχνικών. Ναι. Τεχνικά. Ο τεχνικών έκανε συγκεκριμένη εργασία. Είναι συμβουλευτικά όργανα οι ειδικοί συνεργάτες. Γιατί να φτιάχνουν μελέτες. Συμβουλευτικά όργανα του Δημάρχου, της Δημαρχιακής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κυρία Σουτζόγλου όμως δεν έμαθε τόσα χρόνια πώς λειτουργεί ο Δήμος. Και φοβάμαι δεν θα μάθει ποτέ. Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω βεβαίως, γιατί ο κύριος Κουμπόπουλος έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με την γνωστή τακτική του ύφους και του ήθους που υπάρχει στο δικό μας Δημοτικούλιο, το οποίο οφείλω να σας ενημερώσω ότι ήταν το χειρότερο από ποιότητα Δημοτικό Συμβούλιο που πέρασε όλα τα χρόνια. Το παρακολουθώ είτε δημοσιογραφικά είτε ως Δημοτική Σύμβουλος από το 1977. Λοιπόν, ήταν το χειρότερο από ποιότητα Δημοτικό Συμβούλιο. Αντιπαρέρχομαι λοιπόν. Η κοινωνία της πληροφορίας και όλα αυτά που αναφέρθηκαν έγιναν από τους συνεργάτες της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Τους εργαζόμενους δηλαδή στην Τοπική Ένωση. Έτσι, όχι από το Δήμο. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί στα 4 χρόνια δεν δημιουργήσατε, αν δεν έχουν αυτή τη δουλειά οι ειδικοί συνεργάτες, έναν μηχανισμό από υπαλλήλους που να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα προγράμματα. Έτσι. Λοιπόν, εκτός τούτου, ήθελα να πω, αναφέρθηκαν 3-4 αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι 6 και παρότι ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή, εγώ ξέρω ότι δεν είναι καθόλου καλή, συνεχίζουν να είναι 6 αντιδήμαρχοι και να πληρώνονται και από το Δήμο και από όλες τις επιτροπές. Θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Ναι. Να, θα πάμε και σε αυτό. Θέλω να πω κάτι άλλο.
Θέλω να υποστηρίξω αυτή την άποψη που σας είπα από την αρχή, ότι με ασπιρίνες δεν λύνεται η ανεργία. Λοιπόν, τον πρώτο 1,5 χρόνο προσελήφθησαν στο Δήμο της Βέρειας 406 άτομα, τον πρώτο 1,5 χρόνο. Δεν ξέρω πόσο αυτό απάλυνε την ανεργία, έτσι. Το κόστος των προσλήψεων αυτών ήταν 1.593.000 και βεβαίως θα σας πω το εξής. Πολλές συμβάσεις με τον ΟΑΕΔ δεν τηρήθηκαν και έτσι ο Δήμος επιβαρύνθηκε το συνολικό ποσό. Ο κύριος Δήμαρχος και οι συνεργάτες του δεν ήταν καθόλου προσεκτικοί στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος όλο αυτό το διάστημα. Ναι, αυτή είναι πολύ σοβαρή αιχμή που αφήνεται, γιατί λέτε ότι προέκυψε οικονομική ζημία από τη συγκεκριμένη. Βεβαίως, τα στοιχεία είναι εδώ. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ. Στοιχεία είναι εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για τα στοιχεία που έχει η κυρία Χαρούλα. Μπορείτε να τα έχετε. Εάν, κύριε Τρενταφυλλίδη, έρθει η κυρία Ουσουτζόγλου και βρει 400 προσλήψεις στο Δήμο για το 2003, θα υποβάλω την ίδια ώρα παρέτηση από το Δήμο. Ορίστε, κύριε Τρενταφυλλίδη, τα στοιχεία. Θα την αφήσω να έρθει να βρει 400. Γυρίστε τη σελίδα. 406 προσλήψεις, κύριε Τρενταφυλλίδη. Και πάρτε παρακαλώ, υπάρχει, κύριε Δήμαρχε. Πάρτε και την ανάλυση, παρακαλώ. Αυτό το έγγραφο προέρχεται από πού, κυρία Ουσουτζόγλου? Από το Δήμο, προφανώς. Ναι, έχει την υπογραφή του Δημάρχου. Βέρεια 24/5/2004, γενικό σύνολο, εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύνολο 2003-2004, άθροισμα. Είναι 2 ετών όμως. 2 ετών. Ωραία. Το 2003 και από όσο μπορώ πρόχειρα έτσι να δω τον. Έτσι λοιπόν, αν τον μελετήσετε, 2 ετών. Αλλά τι να απαντήσω, σας ευχαριστώ εσάς που το είπατε, κύριε Τρενταφυλλίδη. Και δεν θα απαντήσω. 2 ετών, ναι. Όχι μόνο για ένα έτος, επομένως το 2004. Εσύ είπα 2. Κύριε Τρενταφυλλίδη, πάντως δεν θα την κάνουμε την εκπομπή. Όχι, όχι, όχι για την παράδοση. Όχι, για όνομα του Θεού. Για το άλλο που δεν απαντήσατε σε σχέση με το ότι δεν εκμεταλλευτήκατε το τμήμα του ημερομισθίου που βάζει ο ΑΕΔ με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί το σύνολο ο Δήμος της Βέρειας. Είναι έτσι ή όχι? Απαντήστε σε αυτό. Και βέβαια δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση. Βέβαια δεν είναι έτσι. Αν σε κάποια δημοτική επιχείρηση χάθηκε μια ειδικότητα, μια θέση, δεν μπορώ να είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσω. Σας μιλώ για το Δήμο. Μάλιστα. Το κεντρικό Δήμο. Μάλιστα. Καμία. Εδώ έχει και αναφορές σε ονόματα, ναι, και ειδικότητες, η κυρία Ουσουτζόγλου. Καμία, λέτε. Καμία στο Δήμο. Εάν σε κάποια δημοτική επιχείρηση χάθηκε κάποια ειδικότητα, γιατί είναι υπάλληλος. Μισό λεπτό. Εδώ λέει η κυρία Ουσουτζόγλου, στον κατάλογο που μου έδωσε, λέει για συνολικό κόστος 4.087.826 ευρώ. Η επιδότηση του ΑΕΔ είναι 2.805.000. Το υπόλοιπο είναι επιβάρηση, λέει, του Δήμου. Επιβαρύθηκε ο Δήμος με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό λέτε, 1,593. Κύριε, απαντήστε. Αυτά είναι για έλεγχο τα στοιχεία και δεν ξέρω ποιος τα έβγαλε. Τα επιδοτούμενα προγράμματα, κύριε Τρενταφυλλίδη, αφού το ξέρουν όλοι εκτός από την κυρία Ουσουτζόγλου, δεν τα πληρώνει όλα ο ΑΕΔ. Μισό, 50-50 πληρώνουμε. Δηλαδή ένας προσλαμβάνεται μέσω ΑΕΔ, παίρνει 25 ευρώ. Τα άλλα 25 τα βάζει ο Δήμος. Δεν πληρώνει την ασφάλεια. Αυτό είναι αληθές. Γιατί καλείστε διαρκώς τον εισαγγελέα? Λοιπόν, κύριε Ορφανίδη, κύριε Τρενταφυλλίδη, σεβάστηκα εσάς και σας έδωσα το λόγο που ήρθα στην εκπομπή σας. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με την κυρία Ουσουτζόγλου. Κύριε Ορφανίδη, για ποιον εισαγγελέα? Γιατί στέλνει η ίδια τους εργαζόμενους συναδέλφους τους να κάνουν μήνυση. Τον Δήμαρχο, τον Αντεδήμαρχο. Για πολλά μας ήρθηκαν. Και γιατί μας πήγαν στο Αυτοφόρο και γιατί κάναμε τη Μητροπόλεω αμφιδρόμηση. Μια βασική μας προεκλογική δέσμευση. Εμείς σας πήγαμε. Αποδείξτε. Εσείς δυστυχώς. Μα γιατί δεν αποδεικνύετε αυτά που λέτε? Εγώ δίνω χαρτιά. Αποδείξτε παρακαλώ αυτά που λέτε. Κύριε Φανίδη, για πέστε μας. Είστε ή δεν είστε μάρτυρας? Μαζέψτε τη λάσπη. Είστε ή δεν είστε μάρτυρας κατηγορίας? Εσείς και ο κύριος Μιχαηλίδης. Σε βάρος των προσλήψεων. Κύριε. Όχι, κύριε. Όχι, κι όμως είστε. Κι όμως είστε, αλλά δεν θα έχω εδώ την κατάθεσή σας που δώσατε στο πτέσματο δικείο. Είστε μάρτυρας κατηγορίας εσείς και ο συνάδελφός σας, ο Μιχαηλίδης. Κατά του Δημάρχου της Βέρειας. Δεν είμαστε μάρτυρες κατηγορίας. Κύριε Δήμαρχε, να τα λέτε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί τα ίδια ψέματα είπατε και στους εργαζόμενους. Ζητήσαμε να δούμε πώς έγινε. Αναφερθήκατε προηγουμένως. Θα σας στείλω αύριο λοιπόν τις καταθέσεις. Μισό λεπτό. Θα σας στείλω λοιπόν, κύριε Τρενταφυλλίδη, τις καταθέσεις. Να τις στείλετε. Προσέξτε.
υπήρχαν 900 αιτήσεις για 60 προσλήψεις, για 60 θέσεις. Ο κύριος Σοφανής. Βεβαίως, έχει μια ιστορία. Λοιπόν. Αν αναφερόμαστε τώρα σε τέτοιε λεπτομέρειες, θα πρέπει να πάμε την άλλη μέρα το πρωί. Δεν θα μιλήσουμε για ουσιαστικά ζητήματα, ή θα μιλήσουμε. Και να πω και κάτι άλλο, και να πω και κάτι άλλο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Αυτοί οι δυο μπορούν να συγκρούονται. Το ζήτημα είναι ότι δεν μας αφήνει να μιλάμε κι εμείς που θέλουν, δεν θέλουν. Πέστε γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της εκπομπής. Παρακαλώ, κύριε Φανή. Να βοηθήσω, όχι, να βοηθήσω λίγο, γιατί σα έμεινε ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν όντως κάποια ποσά τα οποία πληρώνει ο Δήμος ως πρόστιμα γιατί δεν ήταν εντάξει στη συμβάση του ΑΕΔ και του Δήμου. Αυτό είναι απλό. Δεν χρειάζεται να φανταζόμαστε πολλά πράγματα. Κατανοητό. Και φυσικά δεν ισχύει ούτε αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί κανένα πρόστιμο δεν πλήρωσε ο Δήμος. Σας είπα, τα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω του ΑΕΔ είναι 50-50. Όσα λένε δηλαδή, κυρία Σουτζόγλου, παρακαλώ, κύριε Σουτζόγλου, παρακαλώ, παρακαλώ. Ούτε παρακαλώ. Το ένα ισχύει, κύριε Τριανταφυλλίδη, ούτε το άλλο. Ούτε ναι, πρόστιμα πλήρωσε όμως, ο Δήμος. Κύριε Δήμαρχε, δεν νομίζω να υιοθετείτε την αρχή ότι οποιαδήποτε δημοτική αρχή, δεν αναφέρομαι στη δική σας, είναι υπεράνω του νόμου. Προφανώς, γιατί αναφέρετε κάθε φορά παρακαλώ. Κληθήκατε σε απολογία την κυρία Σουτζόγλου, παρακαλώ. Τέταρτη φορά που παίρνετε το λόγο χωρίς να το δώσω. Μη συνομιλώ με τον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλώ πολύ. Να σεβαστούμε τους όρους του διαλόγου και τους κανόνες του διαλόγου. Προφανώς και δεν είναι υπεράνω του νόμου κάθε δημοτική αρχή. Ίσα-ίσα θέλει και επιδιώκει να είναι όλα ανοιχτά και όλα στο φως. Κύριε Ορφανίδη, να κλείσουμε με αυτό το θέμα, μια που μένει από ένα λεπτό στον καθένα σας. Θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Τι λέτε στους πολίτες της Βέρειας, ποια πρέπει να είναι τα σημαντικότερα ζητήματα, θέματα, κριτήρια που θα καθορίσουν την ψήφο τους το διατάφτα δηλαδή της εκλογικής μάχης της 15ης Οκτωβρίου. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Και οι τρεις συνυποψήφοι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, δεν θα κάνω παραπάνω. Και οι τρεις συνυποψήφοι, οι δύο συνυποψήφοι μου και εγώ, δεν διαφέρουμε στον εντοπισμό των προβλημάτων. Τα προβλήματα της πόλης είναι τα ίδια. Και να σου πω και κάτι, και σε πολλά δεν διαφέρουμε και από την επίλυση των προβλημάτων. Και εκεί λίγο πολύ μπορούμε να τα βρούμε. Οι διαφορές μας είναι ότι θέλουμε δεν θέλουμε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή και καλά κάνετε, ο κύριος Κουμπόπουλος στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Χαρούλα στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και εγώ στηρίζομαι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θέλουμε δεν θέλουμε, τα κόμματα ανεξαρτήτως χρώματος δεν μπορούμε να τα υποτιμούμε. Η στήριξή του σημαίνει ότι και κάποιες δεσμεύσεις, έστω πολιτικές, μην πω τίποτα άλλο παραπάνω, πρέπει να τις στηρούμε. Και εμείς λέμε ότι εμείς σαν παράταξη. Μια φράση. Σαν παράταξη, στηριζόμενοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ζητούμε την ψήφο του βεριώτικου λαού για να πιάσει το όπλο ψήφο του. Να πιάσει το όπλο ψήφο. Κύριε Σουτζόγλου. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις σε πολλά πράγματα. Εμείς πιστεύουμε στις αρχές της διαφάνειας, της εξωστρέφειας, πιστεύουμε στην ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν θέλουμε ανάπτυξη χωρίς κοινωνικό πρόσωπο και γι' αυτό πάλεψα σε όλη μου τη ζωή και όχι μόνο σε αυτά τα χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στόχος δικός μας είναι να εμπιστευθούν πάλι, και το λέω με όλη την έμφαση που πρέπει να το πω, να εμπιστευθούν πάλι οι πολίτες, τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Σαφώς. Αυτό είναι το στοίχημά μου. Μάλιστα. Γι' αυτό και το όνομα του Δημοτικού Συνδυασμού, όμορφη και περήφανη Βέρεια. Κύριε Σκουπόπουλε, να κλείσουμε με εσάς. Η όμορφη και ανθρώπινη Βέρεια, που ήταν ο προηγούμενος τίτλος, έγινε όμορφη και περήφανη Βέρεια, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Πιστεύουμε ότι στις 15 Οκτωβρίου οι συμπολίτες μας θα τιμήσουν και πάλι το συνδυασμό της ανανέωσης για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί την τετραετία αυτή τήρησε την υπόσχεση, επετέλεσε σημαντικότατο έργο. Δεύτερον, έχουμε όραμα και προεκλογικό πρόγραμμα καλύτερο, πιστεύουμε, από τους άλλους δύο συνδυασμούς. Και τρίτον, έχουμε ένα καταξιωμένο ψηφοδέλτιο, στηρίζεται μεν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει στις τάξεις της από την αριστερά ως τα δεξιά. Μάλιστα. Καταξιωμένους συμπολίτες μας. Κύριε Σκουπόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά, όπως και την κυρία Σουτζόγλου, όπως και τον κύριο Ορφανίδη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και πολύ. Και κουράγιο, γιατί σας μένει αρκετός ο δρόμος ακόμα με τις ομιλίες, παρεμβάσεις και βέβαια ο λαός, οι πολίτες κρίνουν, συγκρίνουν και αποφασίζουν. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.